Γεια σε όλους, κάνω αυτό το βίντεο για να σας μεταλαμπαδεύσω τη γνώμη μου σε κάτι. Ακούστε τι έγινε, βλέπαμε τις προάλλες με τους φίλους μου το Star Wars και ήταν μια πολύ ωραία σειρά. Εντάξει, μερικά πράγματα ήταν πολύ φιουτσουριστικά και δεν τα καταλάβαινα πολύ. Εμένα μου αρέσουν τα πιο απλά πράγματα, όπως ξέρω εγώ, ο Wilbur και η παρέα του, ο Arthur και η Minnie Moy, το Πολικό Express. Αλλά εντάξει, δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία, πολύ ωραία ταινία. Είδαμε μαραθώνιο, ξέρω εγώ, τις τριλογίες. Ήταν πολύ ωραία, αλλά ήταν κάτι που δεν ξέρω εγώ. Είδα ότι οι άλλοι δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να το κατανοήσουν, ενώ ξέρω για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο. Και ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Spoilers λίγο για τις πρώτες δύο τριλογίες, αλλά όλοι τώρα τις έχουμε δει, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Ουσιαστικά ξέρετε ότι στην ταινία φαίνεται ότι ο Luke Skywalker είναι ο γιος του Darth Vader. Όμως αυτό είναι ψέματα. Και θέλω να το τονίσω αυτό που είναι ψέματα, γιατί δεν γίνεται οι ταινίες και οι σειρές και όλα αυτά να μας περνάνε ψέματα έτσι και εμείς απλά να τα δεχόμαστε. Όχι λοιπόν, ο Luke Skywalker δεν είναι γιος του Darth Vader. Ο πατέρας πραγματικός του Luke Skywalker είναι ο William Thomas Hamill. Ο Darth Vader είναι απλά ένας ηθοποιός. Μην είμαστε χαζοί, μην παίρνουμε απλά ό,τι μας δίνει, ξέρω εγώ, τηλεόραση αμάσιτο και το περνάμε στα πληροφορία. Και τώρα πόσος κόσμος νομίζει ότι ο Darth Vader είναι ο πατέρας του Luke Skywalker? Αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι αλήθεια. Άμα κάνουν τεστ DNA θα βγει ότι ο William Thomas Hamill είναι ο πατέρας του Luke Skywalker. Το καταλαβαίνετε αυτό πόσο σοβαρό είναι? Αυτό ήθελα να σας πω. Οπότε να μην παίρνουμε τις πληροφορίες από το πουθενά, ξέρω εγώ, και να προσέχουμε λίγο και τι μας γίνεται, έτσι, να ξέρουμε την αλήθεια, γιατί αυτό έχει σημασία. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να περνάτε καλά και με υγεία.